Για πάμε τώρα να τα βάλουμε όλα κάτω, να τα καταλάβουμε με τη βοήθεια τη Έλληνα Λάσκαρη και του Βασίλη Χιώτη. Και έλα να ξεκινήσω από εσένα, καθώ είχαμε σήμερα και την εξειδίκευση από του αρμόδιου υπουργού ε, και έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα του πακέτου. Να δούμε τι είναι αυτό που δίνεται στου πολίτε τελικά. Λοιπόν, μάθαμε πρώτα απ' όλα πόσο κοστίζει αυτό το πακέτο. 3,2 δισεκατομμύρια είναι το σύνολο τη παρέμβαση. Από αυτά, στο εξάμεινο το δεύτερο, είναι 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα είναι οι επιδοτήσει που προηγούνται. Έχουμε λοιπόν το λογαριασμό. Μάθαμε ποιο πληρώνει αυτό mm -hmm. το λογαριασμό. 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ είναι από τον προπολογισμό. Τα υπόλοιπα είναι από το Ταμείο Ενεργειακή Μετάβαση και τα υπερέσοδα των επιχειρήσεων ενέργεια, τα οποία θα εντοπιστούν και θα φορολογηθούν. Μάλιστα. Και το τρίτο βεβαίω που μάθαμε είναι τα αποκαλυπτήρια αυτού του καινούριου σχεδίου του συστήματο που τίθεται σε εφαρμογή από τον Ιούλιο, που θέλει να κόψει τον ομφάλιο λόρο με τι τιμέ του φυσικού αερίου. Δικαιώνοντα το ρεπορτάζ μα και τον βασιλικό που είχε ποντάρει στο μεικτό σύστημα. Έχουμε ένα μεικτό σύστημα είναι πράγματι αριωδίτα. με πλαφών. Και επιδοτήσεις. Τώρα, Βασίλη, είδαμε και τι πρώτε αντιδράσει να εκδηλώνονται αφού έγιναν οι ανακοινώσει από την πλευρά τη αντιπολίτευση. Καταγράφω από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται λόγο για κίνηση πανικού. Λέει δεν βάζει χέρι στι εταιρείε ενέργεια, αλλά τι επιδοτεί αυτό το σχέδιο. Διαβάζω στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ότι το ΚΙΝΑΛ είχε κάνει μια καλύτερη πρόταση από αυτήν τη κυβέρνηση και μάλιστα αυτή θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί και αύριο το πρωί, να μην κρατάει του πολίτε σε αγωνία. Πώ βλέπει την Κριτική. Κοίταξε, καταρχά δεν είναι ίδια. Είναι άλλο η κριτική του να λε δεν είναι αρκετά, εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να δώσει και κάτι παραπάνω ή μη διαφορετικό τρόπο, και είναι άλλο πράγμα να τα μηδενίζει όλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί αυτή την τακτική, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ δεν έχω ακούσει άνθρωπο που να λέει δεν είναι τίποτα, είναι ψίχουλα. Τώρα το να λε, να κάθεσαι να κάνει διαιρέσει και δεκαδικά για να πει ότι δεν είναι τίποτα. Νομίζω χάνει το δίκιο σου. Από εκεί και πέρα, η κριτική του Κινάλ είναι πολύ πιο προσεκτική. Εγώ κρατώ και το γεγονό ότι μα είπε στο ραδιόφωνο ο πρόεδρο του Κινάλ ότι θα τι υπερψηφίσει τι διατάξει, mm -hmm. παρότι θεωρεί ότι είναι ελλειπή. Και από εκεί και πέρα, εγώ το ξαναλέω: το ποιο έχει δίκιο και το ποιο έχει άδικο θα φανεί στο λογαριασμό. Ναι. Mm -hmm. Στο λογαριασμό, γιατί εκεί. Θα καταλάβει λέει, ο πολίτη ποιο τον δουλεύει και ποιο όχι. Στι διαιρέσει τι οποίε αναφέρθηκε, λέει η Έλενα η Κουμουνδούρο ότι είναι 4,2 εκατομμύρια τα νοικοκυριά που έχουν εισόδημα 45.000 ευρώ. Άρα τα 280 εκατομμύρια που δίνονται είναι ψίχουλα. Δεν ισχύει αυτό. Γιατί δεν ισχύει. Πράγματι, τα, τα νοικοκυριά με κύρια νοικιασμένη ή ιδιόκτητη κατοικία. Ε, με εισόδημα έω 45.000 ευρώ είναι 4,2 εκατομμύρια. Πλην όμω δεν είναι όλοι αυτοί δικαιούχοι. Δεν ανακοίνωσε η κυβέρνηση κάποιο επίδομα σε όσου έχουν σπίτι νοικιασμένο ή ιδιόκτητο πρώτη κατοικία και εισόδημα έω 45.000 ευρώ. Ανακοίνωσε μια επιστροφή χρημάτων σε αυτού που έχουν καεί στη φωτιά των λογαριασμών τη ενέργεια το προηγούμενο διάστημα. Αυτοί λοιπόν που έχουν καεί υπολογίζεται ότι είναι 1,3 εκατομμύρια. Και από αυτά τα 1,3 εκατομμύρια υπολογίζεται ότι ένα εκατομμύριο περίπου θα είναι οι δικαιούχοι που θα μοιραστούν. 280 ναι. εκατομμύρια. Άρα, λεφτά θα δοθούν, ελαφρύνσει θα δοθούν. Υπάρχει, Βασίλη, και το ερώτημα, γιατί δεν το έκανε μέχρι τώρα η κυβέρνηση. Κοίταξε, μέχρι ενό σημείου η κριτική αυτή είναι δικαιολογημένη. Φούντωσε για τα καλά στον πόλεμο το ρεύμα, παρότι είχε αρχίσει και ακριβένει και πέρασαν περίπου δύο μήνες για να ενεργοποιηθεί η κυβέρνηση. Υπάρχουν δύο λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι ότι περίμεναν και την Ευρώπη και πίστεψαν ότι η Ευρώπη θα δώσει στη λύση στην κυβέρνηση και καθυστέρησαν, αλλά το κυριότερο σία Ορίμασαν δημοσιονομικά μεγέθη. Προέκυψε ένα πλεώνασμα τον τελευταίο μήνα, γιατί μειώθηκε το έλλειμμα, γιατί αυξήθηκαν τα έσοδα και βρέθηκε ένα επιπλέον κουμπαρά. 3,2 δι δεν τα βρίσκει εύκολα. Πόσο μάλλον, για να απαντήσω και στο πρώτο ερώτημα τη αντιπολίτευση, όταν η πρόταση του Πασόκ θέλει άλλα 4 δι. Ναι. Δεν είναι τα δισμαρουλόφιλα για να τα βρει. Λοιπόν, εύκολα. να πάμε λίγο και σε κάποια πρακτικά, να δώσουμε κάποιε διευκρινήσει, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ φρέσκα όλα αυτά στο, 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 στα κεφάλια του και δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να τα χωνέψουμε. Ε, πρώτα απ' όλα, πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις επιστροφές. Πότε δηλαδή θα δουν στους λογαριασμούς τους οι καταναλωτές λεφτά. Λοιπόν, η πλατφόρμα θα ανοίξει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, γιατί πρέπει να εκδοθούν και οι λογαριασμοί του Μαΐου. Μετράνε οι λογαριασμοί από το Δεκέμβριο μέχρι το Μάιο για να βγει ο λογαριασμό. Τα λεφτά θα μπουν στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Άρα προ τα τέλη Ιουνίου το βλέπω για να ολοκληρωθεί και η διαδικασία Ακριβώς. με τι πλατφόρμε. Εγώ έχω άλλη απορία. Γιατί κατακλείζουμε από τηλεφωνήματα, από το πλήρω ραδιόφωνο. Αν είναι άλλο ο και ο άλλο ιδιοκτήτη. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, Λοιπόν, αν είναι άλλο ο ενοικιαστή και άλλο ο ιδιοκτήτη. Αυτό... Αν ο ενοικιαστή δεν έχει μισθωτήριο, πρακτικά. <laughs> Ακριβώ. Ή, ναι. εμπάση περιπτώσει, μένω σε ένα σπίτι. Πληρώνω εγώ το ρεύμα, δεν είναι δικό μου το σπίτι. Ναι. Πώ θα πιστοποιήσω ότι εγώ έχω πληρώσει ναι. το ρεύμα και λοιπόν. όχι ο ιδιοκτήτη. Η δήλωση που θα κάνει στην πλατφόρμα που θα ανοίξει στο gov.gr θεωρείται φορολογική δήλωση. Επομένω, εάν δηλώσει ότι αυτή είναι η πρώτη μου κατοικία, είτε νοικιασμένη, είτε ε, ιδιόκτητη, mm -hmm. εάν πει ψέματα, υπάρχουν συνέπειε. Ιδίω αν είναι νοικιασμένη και δεν την έχει δηλώσει ο, ο, ο ιδιοκτήτη του το εκείνου. Έχω και μια δεύτερη επορία. Ναι. Εσύ, Άρα θα πάει, θα πάει στον ιδιοκτήτη. Τα χρήματα Όχι, δεν θα πάνε στον ιδιοκτήτη, που θα, θα πάνε σε αυτό που έχει δηλώσει πρώτη κατοικία. Αυτό που, πρώτη αυτόν, κατοικία, αυτός 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 που δηλώνει ναι. πρώτη κατοικία θα πάρει. Ό,τι και η... να είναι. Είτε ιδιοκτήτη είτε ελληνική. Αυτό που μένει στο σπίτι του. Αυτό που μένει στο σπίτι του. Υπάρχει και ένα δεύτερο ερώτημα. Επειδή του τελευταίου μήνε έχουν γίνει κάτι χιλιάδε, μην πω εκατοντάδε χιλιάδε γονικέ παροχέ. Το σπίτι είναι του παιδιού, αλλά το ρολόι είναι στο γονιό. Ο γονιός μπορεί να έχει και μεγάλο εισόδημα. Θα χάσει το παιδί που μένει σπίτι και πληρώνει το ρεύμα την επιδότηση. Όχι, και το ίδιο ισχύει και για τους φοιτητές ε, που μπορεί να έχουν αντίστοιχο πρόβλημα το, ε, την επιδότηση. Θα την πάρει αυτός που ζει στο σπίτι. Ναι, αλλά υπό την προϊόνση ότι θα έχει γυρίσει στο όνομά του. Όχι, δεν χρειάζεται να γυρίσεις. Ναι, πριν. αν έχει όμως μεγάλο εισόδημα ο γονιός, ο μεγάλος δεν θα τη δικαιούται. Θα... Όχι, αν δηλώνει. Εγώ κατάλαβα ότι αν δηλώνει το παιδί ότι είναι η κύρια κατοικία του. Θα μετράει το α, εισόδημα α. του παιδιού. Αυτό που μένει μέσα. Ετί δεν Αυτό το να εισόδημα να μετράει. Ξέρεις, αλλά... Σου παίρνει τόσο καιρό να κάνει τη γονική παροχή. Okay. Άμα αρχίσει να αλλάξει και το ρολόι, έμπλεξε τη γραφειοκρατία. Είναι ναι, μια είναι. καλή ευκαιρία όμω αυτή, Βασίλη, για να γίνει και ένα ξεκαθάρισμα ναι. Το... Ναι. με το ποιο ναι. μένει είναι. στο σπίτι και σε ποιανού όνομα ναι, είναι το ρολόι. τώρα Γιατί... μιλάμε για τι επιστροφέ των χρημάτων, έτσι δεν μιλάμε ναι. για ο Μιλάμε ο μόνο για τι επιστροφέ των, των χρημάτων. Τώρα, ε, ε, Αν κάποιοι δεν έχουν πληρώσει λογαριασμού στην ΔΕΗ, αναρωτιόμουν. Είναι μεγάλη, δεν πληρώνω ή του έχουν διακανονίσει, εν πάση περιπτώσει. Αυτοί παίρνουν τα χρήματα. Βεβαίω παίρνουν τα χρήματα, διότι τα χρήματα αυτά δεν συμψηφίζονται με οφειλέ. Τα παίρνει και τα κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι υποχρέωση να πληρώσει οφειλέ προ λογαριασμού ε, ηλεκτρική ενέργεια. Άρα το ίδιο ισχύει και αν έχει άλλου τύπου οφειλέ στο δημόσιο. Προφανώ. Δεν συμψηφίζονται ούτε με φόρου ε, με οφειλέ στην εφορία, ούτε με οφειλέ στα ασφαλιστικά ταμεία. Εγώ έχω κι άλλο ένα να ρωτήσω. Σε ποιο λογαριασμό θα μπουν τα χρήματα. Διότι δεν έχω δώσει λογαριασμό στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ δεν ξέρει το τραπεζικό μου λογαριασμό. Πού θα μου βάλει τα χρήματα, Πρέπει να δηλώσω λογαριασμό. Ναι, θα πρέπει να δηλώσω στο IBAN. Οι, όλοι το έχουμε δηλώσει στο IBAN. υπάρχουν κάποιοι που ακόμα δεν το έχουν δηλώσει και οι ΑΔΕ καλοί να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του. Πρέπει να δηλώσω στο IBAN. Πού, στην πλατφόρμα. Στην πλατφόρμα. Εάν δεν το έχει δηλώσει, κανονικά είναι δηλωμένο στο τάξη. Κανονικά IBAN, δηλαδή βάζει το όνομά σου. Έτσι Βάζεις... το άφημί σου, την πάση περιπτώσει τα στοιχεία που ζητάει η Γενική Γραμματεία. Για να μπει μέσα, θα πληκτρολογήσει. Για να μπει μέσα τους αν δεν εμφανίζεται. Θα σου εμφανιστεί το IBAN εφόσον το έχουν. Εφόσον αν δεν το δεν έχουν. το έχουν, θα μπορείς θα να το δηλώσει εκεί. Θα, θα πρέπει να, να έχει. δεν έχουμε IBAN. Δηλωμένο έχουν δηλωμένο. Ε, αφού όλοι, θα διασταυρωθούν τα στοιχεία με το τάξη. Δεν έχουν τάξεις... δηλώσει όλοι όμω, Βασιλικά. Α, Α ούτε στο ψάχνουν... τάξη. Ναι, Α, Α, ακόμα ψάχνουν να δώσουν επιστροφέ ενοικίων για τα κουρεμένα ενίκια γιατί δεν mm. δήλωσαν πουθενά. Άρα, αν, αν έχει δηλώσει το τάξη, αρκεί. Δεν χρειάζεται δεν να, να κάνει κάτι να άλλο. άλλο. Αν δεν έχει δηλώσει πουθενά, πρέπει να δηλώσει ένα λογαριασμό. Δεν είναι να θα σου ζητήσουν και φόρο για αυτά τα χρήματα. Όχι, ευτυχώ. Ήταν μια παρέμβαση. Μια φορολόγητα και ακατάσταση. Και χρειάζεται να υπολογίσουν οι καταναλωτέ κάτι, τι δικαιούνται κτλ. Δεν βρίσκει το σύστημα. Δεν χρειάζεται να υπολογίσουν τίποτα. Πληκτρολογεί του κωδικού του τάξη, μπαίνει στο σύστημα. Βάζει τον αριθμό τη παροχή, το ρολόι. Δηλώνει ότι είναι πρώτη κατοικία. Αντλούνται τα στοιχεία από τη δήλωση ε1, εφόσον το έχει δηλώσει πρώτη κατοικία. Αν δεν το έχει δηλώσει, επικαιροποιεί τα στοιχεία. Αντλούνται τα στοιχεία από του παρόχου ηλεκτρική ενέργεια. Πόσο ρεύμα έκαψε, πόσο πλήρωσε, ποια ήταν η επιδότηση, ποια ήταν η ρήτρα αναπροσαρμογή. Υπολογίζεται αυτόματα τι δικαιούσε, μπαίνουν στο λογαριασμό. Σου, τέλος. Και γι' αυτό θα χρειαστούν αυτέ οι 20-25 μέρε. Yeah. Γιατί μπορεί να πει ο κόσμο: Α, καλά, τέλειο Ιουνίου θα πληρωθώ. Από τι 10 Ιουνίου που θα κάνει την αίτηση. Πρέπει να γίνουν όλε αυτέ οι διασταυρώσει. Και φαντάζομαι αυτό πήγα να πω: Ότι θα γίνουν διασταυρώσει. Προφανώ. Ό,τι δηλώσει το παίρνει. Προφανώ θα γίνουν διασταυρώσει, ε, διότι έχουμε δει ότι ακόμα και με το Fuel Pass, ναι. τα, τα λεφτά αυτά που δόθηκαν για τη βενζίνη, κάποιοι πήγαν να παίξουν στοίχημα. Θεώρησαν ότι μπορούν να Α, παίξουν στοίχημα. Μάλιστα. Ε, και κλείνοντα, Έλενα, αυτά ξαναλέμε αφορούν τι επιστροφέ για λογαριασμού από τον περασμένο Δεκέμβριο μέχρι τον Μάιο. Τα επαναλαμβάνω, ίσω γινόμαστε λίγο κουραστικοί για να τα καταλάβουμε, να τα χωνέψουμε. Μάιο-Ιούνιο μέχρι να ενεργοποιηθεί. Το άλλο σύστημα. Μάιο-Ιούνιο. Αυτόματα, Αυτό, τίποτε... έτσι δεν υπάρχει κάτι να κάνει. Όχι, δεν υπάρχει πολίτης. τίποτα να κάνει. Θα προσαρμοστούν οι επιδοτήσει, θα διευρυνθούν οι επιδοτήσει, θα μεγαλώσουν οι επιδοτήσει, θα πιάσουν και πάνω από τι 300 κιλοβατό. Δεν να το ξαναπούμε. Θα διευρυνθούν πολλοί επιδοτήσει. Θα καλύψουν μέχρι και το 80% των λογαριασμών για τα κοινωνικά και ακατιμολόγια. Λέει η κυβέρνηση ότι θα πιάσει το 100% των επιβαρύνσεων, θα τι σβήσει πρακτικά για όλου. Περιμένουμε να το δούμε βεβαίω στην πράξη. Ε, αλλά διευρύνονται καταλυτικά για όλα τα νοικοκυριά και και κατανάλωση πάνω από 300 μονάδε Μάιο-Ιούνιο μέχρι να περάσουμε στο καινούριο σύστημα και ελπίζουμε να ερεμίσουμε. Για να δούμε. Μακάρι, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.